Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου. Το καιρό εκείνο ηρώτησε τον Πιλάτον ο Ιωσήφ ο από Αρημαθέας, ον μαθητής του Ιησού, και κρυμμένος δε δια των φόβων των Ιουδαίων, είναι άρι το σώμα του Ιησού, και επέτρεψεν ο Πιλάτος. Ήρθε νουν και ήρε το σώμα του Ιησού. Ήρθε δε και Νικόδημος, ο ελθόν προς τον Ιησούν νυχτός το πρώτον, φέρον μείγμα Σμύρνης και αλόης ως ηλίτρας εκατόν. Έλαβον νουν το σώμα του Ιησού και έδισαν αυτό εν οθονίης μετά των αρωμάτων, καθώς έθωσε στή της Ιουδαίης ενταφιάζει. Ίν δε εν το τόπο όπου εσταυρώθη κήπος και εν το κήπο μνημείων κενών, ενώ ουδέπο ουδή σε τέθη. Εκεί ούν δια την Παρασκευήν των Ιουδαίων, ότι εγγύς ειν το μνημείον έθηκαν τον Ιησούν. Σε τον αναβαλόμενον το φως ως περιμάτιον καθελών Ιωσήφ από του ξύλου συν Νικοδήμο και θεωρήσας νεκρών γυμνών άταφων ευσυμπάθητων θρήνων αναλαβών οδυρώμενος έλεγεν «Ήμι γλυκύτατε Ιησού, ον προμικρού ο ήλιος εν σταυρό κρεμάμενον θεασάμενος ζώφων περιεβάλλετο και η γη το φόβο εκειμένετο και διερήγνητο ναού το καταπέτασμα αλιδού νυν βλέπωσε διεμέ εκουσίως υπελθόντα θάνατον πως εκειδεύσω Θεέ μου ή πως συνδώ συνηλήσω ποιες και εσύ δε προσάψω τον σόν ακύρατον σώμα ή ποια άσματα μέλψω της ή εξόδο ηχτήρμων. Μεγαλύνω τα πάθη σου, υμνολογώ και την ταφή σου, συνδιαναστάσει κραυγάζων, Κύριε δόξα σοι.
Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε το προσκύνημά μας στον πανίερο ναό της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Κατεβαίνοντας από τον φρικτό Γολγοθά, για τον οποίο κάναμε λόγο στην προηγούμενη μας εκπομπή, αντικρίζουμε την Αγία Αποκαθήλωση. Η Αγία Αποκαθήλωση μας προκαλεί ρήγη συγκινήσεως, αφού είναι ο τόπος επάνω στον οποίο ο ευσχήμων Ιωσήφ και ο Νικόδημος, όταν πήραν την άδεια από τον Πιλάτο να θάψουν τον Ιησού, αποκαθήλωσαν το σώμα του, το άλυψαν με αρώματα και το ενταφίασαν σε κενό μνημείο. Ο λεγόμενος λίθος του μυρισμού, πάνω στον οποίο έγινε η προετοιμασία για την ταφή του Παναχράντου σώματος του Κυρίου, είναι ένα μέρος του φυσικού βράχου, τμήμα του οποίου αρχικά μεταφέρθηκε στην Έφεσο και κατόπιν στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί ο αυτοκράτορας Μανουήλ πρώτος ο Κομνηνός το τοποθέτησε στο παλάτι του και κατόπιν κοντά στον τάφο του στη Μονή Παντοκράτορος. Το κομμάτι από τον υπόλοιπο λίθο έμεινε κατά την παράδοση στην αρχική του θέση και καλύφθηκε με μάρμαρο για να μην το σπάνε και παίρνουν οι προσκυνητές για ευλογία. Το σημερινό μάρμαρο χρονολογείται από το 1810 μετά Χριστόν, διότι το παλιό συνετρίβει τον καιρό του εμπρισμού του ναού, όταν έπεσε από ψηλά μια κολόνα πάνω σε αυτό. Γύρω του φέρει την επιγραφή «Ο ευσχήμων Ιωσήφ, από του ξύλου καθελών το άχραντόν σου σώμα, συνδώνει καθαρά η λύσας και αρώμαση εν μνήματι κενό και δεύσας απέθετο». Δεξιά και αριστερά του χώρου της αποκαθήλωσης υπάρχουν 6 μανουάλια. Από αυτά, 2 ανήκουν στους Ορθοδόξους, 2 στους Ρωμαιοκαθολικούς και 2 στους Αρμενίους. Επάνω από τη μαρμάρινη πλάκα υπάρχουν 8 μεγάλες κανδύλες. 4 από αυτές ανήκουν στους Ορθοδόξους, 1 στους Αρμενίους, 1 στους Λατίνους, 1 στους Κόπτες και 1 στους Συρο-Ιακωβίτες. Το ψηφιδωτό που βλέπει ο προσκυνητής πάνω από το προσκύνημα και απεικονίζει την αποκαθήλωση, τον επιτάφιο μυρισμό και τον ενταφιασμό, είναι έργο του έτους 1993 μετά Χριστόν και έγινε με φροντίδα του Πατριάρχη Διοδόρου. Δεξιά από τον λίθο της αποκαθήλωσης, πάνω στον τοίχο, σε μαρμάρινη πλάκα, είναι γραμμένη η Ευαγγελική περικοπή, η σχετική με την αποκαθήλωση. Η Αγία Αποκαθήλωση ανήκει στους Ορθοδόξους. Διαγενωμένου του Σαββάτου, Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη ηγόρασαν αρώματα ή να ελθούσε αλείψωση των Ιησούν. Και λίαν πρωί της μιας Σαββάτων έρχονται επί των μνημείων ανατύλαντος του ηλίου. Και έλεγον προς εαυτάς, «Τις αποκυλήσει μην το λίθον εκ της θύρας του μνημείου?» Και αναβλέψασε, θεωρούσιν ότι αποκεκύλιστε ο λίθος, ειν γάρ μέγας φόδρα. Και εισελθούσε εις το μνημείον, είδον νεανίσκον
καθήμενον εν της δεξής, περιβεβλημένον στον λίν λευκήν, και εξεθαμβήθησα. Ο δε λέγει αυτές, μη εκθαμβήστε, Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων, ηγέρθη, ουκ έστην όδε, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Αλυπάγεται, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει ημάς στην Γαλιλαίαν, εκεί αυτόν όψεστε, καθώς είπεν ημίν. Και εξελθούσε ταχύ έφυγον από του μνημείου. Είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης, και ουδενή ουδέν είπον, εφοβούντο γάρ. Το Άγιο Κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου. Φεύγοντας από την Αγία Αποκαθήλωση, κατευθυνόμαστε προς τον Πανάγιο και Ζωοποιό Τάφο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Βρίσκεται σε κυκλικό χώρο που λέγεται Ροτόντα και είναι σκεπασμένος με τεράστιο μολύβδινο τρούλο. Έχει διάμετρο 19,30 μέτρα και στηρίζεται σε 18 κολοσιαίους πεσούς, χτισμένες τετράγωνες κολόνες δηλαδή. Το Άγιο Κουβούκλιο είναι μεγαλοπρεπέστατο από κυτρινοπό μάρμαρο και έχει ύψος 5 μέτρα, μήκος 8,30 μέτρα και πλάτος 5,5 μέτρα. Ο αρχικός τάφος, σύμφωνα με τις ευαγγελικές περικοπές, ήταν λαξευμένο σε βράχο, όπως τα τότε Ιουδαϊκά μνημεία. Μετά την αποκάλυψή του από την Αγία Ελένη, λαξεύτηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μείνει ανεξάρτητος από τη βραχώδη πλαγιά που βρισκόταν αρχικά και η οποία ισοπεδώθηκε, ώστε να διευκολυνθεί η ανέγερση του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Διάφορες πηγές περιγράφουν ότι ο Πανάγιος Τάφος ήταν αρχικά μέσα σε κλειστό προστατευτικό οικοδόμημα. Μέχρι την καταστροφή του ναού από τον Αλ-Χακίμ, ο Πανάγιος Τάφος πρέπει να είχε διατηρήσει τη μορφή που περιγράφουν πηγές του 6ου και 7ου αιώνα, ότι βρισκόταν δηλαδή στο μέσο μεγάλου πλατώματος και ήταν λαξευμένος σε μονόλιθο και σκεπαζόταν από περίτεχνο κυβόριο. Με την προαναφερθήσα καταστροφή του 11ου αιώνα, ο βράχος ισοπεδώθηκε και το κυβόριο καταστράφηκε. Μετά ανακαινίστηκε από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Ένατο, τον Μονομάχο, ο οποίος γύρω από τον Πανάγιο Τάφο έκτισε επίμικες οικοδόμημα. Η σημερινή μορφή του Παναγίου Τάφου είναι από το 1810. Η πυρκαγιά του 1808 κατέστρεψε την παλαιότερη κατασκευή που προστάτευε τον τάφο και το γένος των Ελλήνων
ανοικοδόμησε το ιερό κουβούκλιο και το επένδυσε με ερυθρόλευκες πλάκες. Στην πρόσωψη και πάνω από τη δίφυλη πόρτα, από την οποία μπαίνουμε στον προθάλαμο του Παναγίου Τάφου, υπάρχει σε λευκό μάρμαρο, 1x0,80, μια ανάγλυφη παράσταση της Αναστάσεως του Κυρίου με αργυρεπίχρηση επένδυση. Στο πάνω μέρος της παραστάσεως υπάρχει επιγραφή «Το ζωοδόχο σου τάφο παρεστώτες, η ανάξιοι δοξολογίαν προσφέρομεν τη αφάτο σου εσπλαχνία Χριστέ ο Θεός ημών». Στο κάτω μέρος υπάρχει η επιγραφή «Ανάστασιν Χριστού Θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων». Πιο πάνω, σε τριγωνικό πλαίσιο, είναι το μάτι του Θεού, οφθαλμός ως τα πάνθ ωρά, και η χτιτορική επιγραφή «Ανοικοδομήθην το θείον κουβούκλιον του Παναγίου Τάφου όλων εκ θεμελίων διελαίους των Ορθοδόξων Ρωμαίων επί Πατριαρχίας κυρίου Πολυκάρπου εν έτη 1810 μετά Χριστόν, κατά μήνα Μάρτιον». Στο κατόφλι της μοναδικής θύρας υπάρχει επιγραφή με το όνομα του αρχιτέκτονα που σχεδίασε και κατασκεύασε το ιερό κουβούκλιο. Τι γράφει η επιγραφή? «Βασιλικού αρχιτέκτονος Κομνηνού Κάλφα». Υπάρχουν επίσης και άλλες επιγραφές σχετικές με την ταφή και την Ανάσταση του Κυρίου, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά του ιερού κουβουκλίου. Η είσοδος του κουβουκλίου έχει στρωθεί με πλάκες άσπρες, μαύρες και πορφυρές. Δεξιά και αριστερά υπάρχουν καθίσματα από λευκοπράσινο μάρμαρο. Υπάρχουν ακόμη 12 κανδύλια, 6 μεγάλα και 6 μικρά, που ανήκουν στους Ορθοδόξους, τους Λατίνους και τους Αρμενίους. Επίσης, μπροστά στο Ιερό Κουβούκλιο υπάρχει μια μεγάλη καντήλα που ανήκει στους Ορθοδόξους. Υπάρχουν ακόμη και περίτεχνα μαρμάρινα μανουάλια με την επιγραφή «Χτίμα και αφιέρωμα το Χριστό των Ορθοδόξων Ρωμαίων». Επίσης, υπάρχουν δεξιά και αριστερά 12 μανουάλια, 6 μεγάλα και 6 μικρά, τα οποία ανήκουν εξίσου στους Ορθοδόξους, Λατίνους και Αρμενίους. Στο μέσο της πρόσωψης και πάνω από τις καντήλες βλέπουμε δύο αγγέλους που βαστάζουν βασιλικό στέμα, ενώ δεξιά και αριστερά, μέσα σε ορθογώνια χαραγμένα πλαίσια, διαβάζουμε τις ακόλουθες επιγραφές. «Είναι απάντες οι πιστοί το ζωοδόχο μνήμα σε προσκυνόμεν, τέθαπτε γάρ εν σύ και γίγερτε Χριστός όντως ο Θεός ημών. Ή των σωμάτων την έγερσιν αθετήσαντες προς το Χριστό εις ελθόντες μνήμα, διδαχθείτε ότι νενέκροτε και γίγερτε πάλιν εις άρξ του ζωοδότου εις πίστοσιν έσχατης Αναστάσεως ειν ελπίζομαι». Η δεύτερη επιγραφή γράφει τα εξής: «Ενεσάτωσαν έθνη και λαοί Χριστών των Θεών ημών, των εκκησίους διημάς σταυρών υπομείναντα και εν το άδει τριημερεύσαντα και προσκυνήσάτωσαν αυτού την εκ νεκρών Ανάστασιν, διείς πεφώτιστε πάντα τα του κόσμου πέρα». Στην πρόσωψη του Ιερού Κουβουκλίου μεταγενέστερα, οι μεν Λατίνοι πρόσθεσαν μία ελαιογραφία της Αναστάσεως με 7 μεγάλες καντήλες και οι Αρμένοι, κάτω από την ανάγλυφη εικόνα που προαναφέρθηκε, έχουν τοποθετήσει ανάλογη παράσταση και 12 μικρότερες καντήλες που καλύπτουν μέρος των παλαιών ελληνικών επιγραφών. Από την πυρκαγιά του 1808 σώθηκε η παλαιότερη ξύλινη και διακοσμημένη με σεντέφη θύρα της εισόδου και σήμερα φυλάσσεται στο Πατριαρχικό Μουσείο.
Η σημερινή θύρα που κλείνει την είσοδο του Κουβουκλίου έχει δύο αργυρά περίτεχνα ορόπτρα στα οποία έχουν χαραχτεί οι επιγραφές. «Κύριε, άνοιξον ημίν την θύραν του ελέους στα δεξιά και στα αριστερά και επίβλεψον εξ Αγίου κατοικητηρίους». Το Άγιο Κουβούκλιο διαιρείται σε δύο μέρη. Στον προθάλαμο, όπου βρίσκεται ο λίθος του Αγγέλου, παρεκκλήσει των Αγγέλων, και στον Κυρίος Θάλαμο, όπου βρίσκεται ο Πανάγιος Τάφος. Άγιος Λίθος ή παρεκκλήσει του Αγγέλου, λοιπόν. Στο κέντρο του προθαλάμου, που είναι ισόπλευρος τετράγωνος χώρος, 3,23 μέτρα κάθε πλευρά, βρίσκεται σε ειδική μαρμάρινη θήκη ο Άγιος Λίθος, δηλαδή ένα κομμάτι 0,29 επί 0,29 μέτρα από το λίθο, πάνω στον οποίο, κατά την Ευαγγελική περικοπή, καθόταν ο άγγελος που ανήγγειλε στις μυροφόρες την Ανάσταση του Κυρίου. Σήμερα χρησιμοποιείται σαν Αγία Τράπεζα. Γύρω από τις τέσσερις πλευρές της τραπέζης υπάρχει η επιγραφή «Άγγελος Κυρίου κατά βάση εξ ουρανού απεκύλησεν το λίθον από τις θύρας του μνημείου». Πάνω από την κολόνα του Αγίου Λίθου κρέμονται 15 κανδύλες. Από αυτές 5 ανήκουν στους Ορθοδόξους, 5 στους Λατίνους, 4 στους Αρμενίους και μία στους Κόπτες. Δεξιά και αριστερά του προθαλάμου υπάρχουν δύο εγωειδείς τρύπες από τις οποίες ο Ορθόδοξος Πατριάρχης το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου μεταδίδει το Άγιο Φως στους πιστούς. Από τα δεξιά το παίρνουν οι Ορθόδοξοι και από τα αριστερά οι Αρμένοι. Η θύρα που οδηγεί προς το θάλαμο του Παναγίου Τάφου είναι μια μικρή πόρτα που έχει ύψος 1,33 μέτρα και πλάτος 0,66 εκατοστά. Πάνω από τη θύρα υπάρχει ανάγλυφη η Ανάσταση του Κυρίου και πάνω της έχουν σκαλιστεί δύο σαλπίζοντες άγγελοι με ενεπίγραφο ηλιτάριο όπου διαβάζονται τα ακόλουθα. «Δεύτε είδετε τον τόπον όπου έχει το ο Κύριος». Στο πάνω μέρος έχουν σκαλιστεί ο λίθος και οι μυροφόρες αριστερά, αλλά και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ δεξιά, ενώ τα πρόσωπα ταυτίζουν οι ακόλουθες επιγραφές. Μαρία Ιακώβου Σαλόμη, Μαρία Μαγδαληνή, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Σε πτυχωτή ταινία έχει χαραχτεί η εξής επιγραφή. «Μυροφόροι γυναίκες, τι ζητείτε το ζώντα ενεκρής, ανέστη ο Κύριος». Ο Πανάγιος και Ζωοδόχος Τάφος. Ο δεύτερος χώρος του Ιερού Κουβουκλίου αποτελείται από ένα λαξευμένο στο βράχο ορθογώνιο θάλαμο.
Οι διαστάσεις του είναι μήκος 2,07 μέτρα και πλάτος 1,93 μέτρα. Τα τυχώματα έχουν καλυφθεί από ορθομαρμάρωση. Το καθεαυτό σημείο που ετάφει ο Κύριος βρίσκεται στο βόρειο μέρος του θαλάμου. Είναι καλυμμένο με δύο λευκά μάρμαρα, ένα οριζόντιο και ένα κάθετο για να προστατεύεται. Μήκος 2 μέτρα, πλάτος 2,20 μέτρα και ύψος 0,90 μέτρα. Στον τοίχο, πάνω από τον τάφο του Κυρίου, υπάρχει ανάγλυφη η παράσταση της Αναστάσεως. Ο Αναστάς Κύριος πλαισιώνεται από δύο αγγέλους στη βάση και δύο πάνω που κρατούν στέμα, ενώ εκατέρωθεν υπάρχει η επιγραφή. «Τι ζητείτε Ιησούν των Ναζαρινών, ζητείτε των Εσταυρωμένων, ηγέρθη ουκ έστιν όδε, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν». Στην κορυφή κρέμονται 43 κανδύλες που ανήκουν 13 στους Ορθοδόξους, 13 στους Ρωμαιοκαθολικούς, 13 στους Αρμενίους και 4 στους Κόπτες. Το πάνω μέρος του θαλάμου καλύπτει μαρμάρινο γύσο με την ακόλουθη επιγραφή. «Την Ανάσταση σου Χριστέ Σωτήρ, άγγελιν υμνούσι εν ουρανείς, και ημάς τους επιγείς καταξίωσον εν καθαρά καρδία σε δοξάζει». Δεξιά της εικόνας της Αναστάσεως που αναφέρθηκε, οι Λατίνοι έχουν τοποθετήσει δική τους ανάγλυφη εικόνα και οι Αρμένοι μια δική τους ελαιογραφία. Στο υψηλότερο σημείο του θόλου υπάρχει η επιγραφή του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. «Ο ζωηφόρος, ως παραδείσου ωραιότερος όντος και παστάδος πάσης βασιλικής αναδέχτηκε λαμπρότερος, Χριστέ ο τάφος σου, η πηγή της ημών Αναστάσεως». Στον Πανάγιο Τάφο γίνεται καθημερινά από τους Ορθοδόξους Θεία Λειτουργία, που αρχίζει στις 11 μετά μεσημβρίας και τελειώνει στις 2 μετά μεσημβρίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Πανάγιος Τάφος χρησιμοποιείται σαν Αγία Πρόθεση μόνο από τους Ορθοδόξους. Ακίμητος Αγιοταφίτης Φρουρός, διορισμένος με σουλτανικό φυρμάνι, βρίσκεται συνέχεια παρών, βεβαιώνοντας έτσι με την παρουσία του τα απαράγραπτα δικαιώματα των Ελλήνων επί του Παναγίου Τάφου. Στον Πανάγιο Τάφο λειτουργούν και οι Λατίνοι. Αν και έχουν δικαιώματα στο Ιερό Κουβούκλιο και στον Πανάγιο Τάφο όλες οι ομολογίες, κυρίαρχη παραμένει η θέση των Ορθοδόξων και είναι πρωταγωνιστικός ο ρόλος της Αγιοταφικής Αδελφότητας και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. «Το ζωοδόχο σου τάφο, παρεστώτες η ανάξη, δοξολογίαν προσφέρομαι τη αφάτο σου εσπλαχνία, Χριστέ ο Θεός ημών. Ότι σταυρών κατεδέξω και θάνατον αναμάρτητε, ή να το κόσμο δωρήσει την Ανάστασιν ως φιλάνθρωπος». Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε την περιγραφή δύο εκ των σημαντικότερων ιερών προσκυνημάτων εντός του πανιέρου ναού της Αναστάσεως του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα, δηλαδή της Αγίας Αποκαθυλώσεως και του Αγίου Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.
Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.